Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη 20 Ιανουαρίου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την καθημερινή τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή μας 90 λεπτά Κάλυμνος. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά με τις 8-10 το πολύ βαθμούς θερμοκρασία που έχουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, όλοι προσπαθούμε να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, έτσι ώστε η χώρα μας να είναι όμορφη και χαλαρή. Σήμερα του Αγίου Ευθυμίου, χρόνια πολλά σε κάθε Ευθύμιο ή Ευθυμία που γιορτάζουν και εύχομαι πάντα η ζωή τους να είναι εύθυμη. Σήμερα που είναι μια μέρα που όλοι θα θυμόμαστε, καθώς η Αμερική ορκίζει τον 46ο πρόεδρό της, ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει, ο Τζο Μπάιντεν έρχεται. Ελπίζουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ήρεμα, διότι καταλαβαίνετε, είναι αυτό που τόσο καιρό λέω, πάντα υπάρχουν αυτοί που θα συμφωνήσουν σε κάτι που τους αρέσει, κάποιοι που θα το δουν αδιάφορα, αλλά και κάποιοι από την άλλη, την αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό γιατί σήμερα το πρωί έβλεπα όντως φωτογραφίες του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να λένε πολλοί ότι ήταν ο καλύτερος πρόεδρος που είχαν ποτέ. Έτσι, καταλαβαίνετε, πάντα είναι έτσι η κοινή γνώμη. Ό,τι κι αν είναι, εμείς θα δούμε εδώ τα του οίκου μας. Σε λίγο θα πάμε λίγο βορειότερα στο άκρο της Δωδεκανήσου, στο μικρό και πολύτιμο αγαθονήσι μας, για να συναντήσουμε τον Δήμαρχο κύριο Ευάγγελο Κότορο. Μετά έχουμε μια τόσο ωραία έκπληξη, πραγματικά αγαπητοί μου φίλοι, τα παιδιά μας που είναι το μέλλον κάθε τόπου και που όλο αυτό τον καιρό, πιστέψτε με, αγωνιούμε για το πώς εκλαμβάνουν αυτό το δεκάμινο της πανδημίας, της κλεισούρας, της απαγόρευσης και τόσα άλλα. Και έτσι νομίζω μέσα και από τις δασκάλες μπορεί κανείς να ακούσει, να παρακολουθήσει την σωστή έτσι, κατάσταση του πώς σκέφτονται, την ψυχολογία τους, τις σκέψεις τους κτλ. Το λέω αυτό διότι έχουμε πραγματικά να σας δείξουμε κατά αποκλειστικότητα κάτι πολύ όμορφο. Μείνετε μαζί μας να δείτε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Χώρας Καλύμνου να τραγουδούν το τραγούδι «Άτιμε κορονοϊέ», να το χορεύουν, να το ερμηνεύουν με τον καλύτερο τρόπο, να περνούν μηνύματα ασφάλειας, υγείας, χαράς, αισιοδοξίας και θέλω από τώρα να εκφράσω τα συγχαρητήρια σε όλους που είχαν αυτήν την όμορφη ιδέα. Θέλω να σας πω ότι βρέθηκα και μίλησα με την Διευθύντρια του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Καλύμνου, κυρία Σεβασμία Κουτσουράη και την εκπαιδευτικό κυρία Σταυρούλα Πολιά, που καταλαβαίνετε ότι στην καλή του συνεργασία το προχώρησαν, το έκαναν πραγματικότητα και όλοι εμείς θα το χαρούμε σε λίγο. Πέραν αυτού, αγαπητοί μου φίλοι, να ευχαριστήσω βέβαια και όλους όσους συνέβαλαν για να δημιουργηθεί και να ολοκληρωθεί όλο αυτό, ενώ φυσικά οι δασκάλες μας μίλησαν και για τα παιδιά, πώς βίωσαν αυτό το δεκάμινο της πανδημίας, της αλλαγής, των πρωτόγνωρων καταστάσεων, πώς σκέφτονται, τι έλεγαν, τα ερωτήματά τους, την ψυχολογία τους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, η Κάλυμνος αλλάζει, κύριος Γιώργος Μαύρος. Ενώ έχουμε και δηλώσεις από τον πρώην Υφυπουργό Τουρισμού, κύριο Μάνο Κόνσολα, γύρω από το θέμα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων. Άνω τελεία, πάμε μέχρι το αγαθονήσι και στον δήμαρχό του, τον κύριο Ευάγγελο Κότορο, τον οποίον καλωσορίζω. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε, και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά κύριε Κουκιαίνη, καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά με υγεία. Χαίρομαι που θα μας δοθεί η δυνατότητα να ακούσουμε κι εσείς πώς είστε, πώς περνάτε σε αυτή τη χρονιά που μας άφησε, αλλά έχουμε ακόμη τα απόνερά της, έχουμε ακόμη τις παρενέργειές της, τις συνέπειες και προσπαθούμε όλοι να ορθοποδήσουμε. Σωστά, σωστά το τοποθετείτε. Τώρα βλέπουμε μπροστά. Οι συνέπειες, όπως είπατε, συνεχίζονται. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε καλά σε γενικές γραμμές στο αγαθονήσι. Εντάξει, παίρνουμε όλα τα μέτρα, τις οδηγίες ακολουθούμε. Βέβαια, είμαστε μια μικρή κοινωνία και είμαστε πιο δύσκολα να μας έρθει, ας πούμε, ο κορονοϊός. Σωστό. Και εντάξει, αλλά δεν πάβει να είμαστε σε εγρήγορση τα μέτρα, οι δάσκαλοι που γυρίσανε, όποιοι έρχονται από κόκκινες περιοχές τους κάνουμε το τεστ. Εντάξει, όλα αυτά σε σχέση και βλέπουμε μπροστά με αισιοδοξία, γιατί λέμε όσο μεγάλη και αν είναι η μπόρα, η βροχή δεν κρατά πολύ. Έτσι δεν είναι για πάντα.
Και βέβαια, κάποια στιγμή, τώρα ειδικά και με το εμβόλιο, ελπίζουμε να... Και ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε πάρα πολλά χρόνια, τέτοιες εποχές, τέτοιες μέρες, ήταν η κοινή ερώτηση, έτσι, τι στόχους βάζουμε για το 2021, τι στόχους βάζουμε για τη νέα χρονιά. Ήταν οι μέρες που κάνατε όλοι εσείς οι δήμαρχοι τον απολογισμό μιας χρονιάς, πώς κύλησε κτλ. Όλα τώρα αυτή την φορά έχουν ανατραπεί. Το 90% των ειδήσεων των καθημερινών θεμάτων αφορούν αυτό ακριβώς, την πανδημία και το σημείο που βρισκόμαστε. Οπότε έτσι μπορείτε κι εσείς να μας πείτε, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό, τι έφερε και τι άλλαξε, ανέτρεψε, ακύρωσε η χρονιά που κύλησε. Ναι, κοιτάξτε, όντως η ζωή μας, η καθημερινότητα, οι δραστηριότητες έχουν έρθει όλες τα πάνω κάτω που λέμε, έχουν αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν εγκαταλείπουμε ούτε τους στόχους, ούτε τους σκοπούς μας. Συνεχίζουμε με αργούς βέβαια αριθμούς, γιατί λόγω της κατάστασης και των περιστάσεων, αλλά εξακολουθούμε οι δραστηριότητές μας να γίνονται κανονικά και εντάξει, όσο χρόνο μας παίρνει, κατανοούμε και τις υπηρεσίες και την κυβέρνηση ότι υπάρχουν δυσκολίες και όλες οι υποθέσεις έτσι καρκινοβατούν, να το πω έτσι. Είναι κάτι που πάγωσε εδώ και πολύ καιρό, ακριβώς λόγω της πανδημίας και των συνεπειών της. Όχι, δεν μπορώ να το πω ότι πάγωσε, να το πω ότι προχωρούμε με πολύ αργούς ρυθμούς. Οι υποθέσεις, ας πούμε, που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν υλοποιηθεί, ακόμα είναι στο στάδιο, ας πούμε, των διαδικασιών, να το πω έτσι. Όμως δεν πάβουν και οι υπηρεσίες και εμείς να σταματούμε ή να πούμε ότι δεν γίνεται και αυτά. Ευτυχώς δεν έχει ανατραπεί κάτι. Απλώς είναι η καθυστέρηση, σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση. Και πείτε αν θέλετε στους τηλεθεατές μας που παρακολουθούν τι ακριβώς είναι τα θέματα, τα έργα τα οποία έπρεπε να κυλήσουν πιο γρήγορα, αλλά και ευελπιστείτε φυσικά ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2021. Ναι, κοιτάξτε, να πιάσω από το μεγάλο και το σημαντικό έργο του λιμανιού μας, που είμαστε στο στάδιο της εκπόνησης της μελέτης, η οποία έπρεπε ήδη να είχε εκπονηθεί και είναι, ας πούμε, στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στην έγκριση του πρώτου πρακτικού, έχει γίνει ο διαγωνισμός και είναι τώρα στην έγκριση του πρώτου πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Εντάξει, τι να κάνουμε, το κατανοούμε, έπρεπε λέω να είχε ολοκληρωθεί οι διαδικασίες όλες αυτές και τα εργασιακά ωράρια και οι άδειες των υπαλλήλων. Όλες αυτές είναι όχι δικαιολογίες, είναι αιτιολογίες. Καταλαβαίνουμε. Καθυστέρησης. Αιτίες μάλλον. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, είναι ίσως το μόνο θέμα τώρα που είναι τόσο μεγάλο, τόσο σοβαρό και αφορά όλους, που τρόπον τεινά και οι πολίτες δικαιολογούν σε εισαγωγικά, σε ένα βαθμό, τον Δήμαρχο, έτσι. Γιατί καταλαβαίνουν, ενώ παλιότερα θυμάστε, για όλα αυτά ή ο Δήμαρχος. Ενώ τώρα κάπως υπάρχει η κατανόηση ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάπως αλλιώς. Εντάξει, ναι, όπως το λέτε. Είναι, να το πω έτσι, όχι δυστυχώς, όχι από όλους τους δημότες, γιατί τα ακούμε από μερικούς και τους εξηγούμε ότι δεν φταίμε, όσο μπορούμε τα τρέχουμε τα θέματα. Αλλά έχουμε και εκ των άνωθεν επεμβάσεις από την κεντρική πολιτεία και άλλες υπηρεσίες περιφερειακές, ας πούμε, και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες δικαιολογημένα, εγώ τις κατανοώ, επειδή είμαι καθημερινά στα τηλέφωνα, να τώρα από το πρωί είμαστε σε διαδικασίες αντικατάστασης του νήσου Κάλυμνος, βρήκαμε μια λύση, εν πάση περιπτώσει αντικατάστασης, αύριο γίνεται Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνίων ΣΑΣ, και από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πλοίο που θα κάνει τα δρομολόγια του νήσου Κάλυμνος. Είναι και αυτό ένα που χρόνια συζητάμε, το θυμάστε. Κάποιες φορές το καταφέρνατε, όταν πηγαίνει δηλαδή για να εξηγήσουμε τον νήσου Κάλυμνος για την ετήσια επιθεώρησή του, να ζητάτε εναγωνίως να έρθει κάποιο να το αντικαταστήσει. Ναι. Κάποιες φορές όμως δεν έγινε αυτό. Ναι, ναι, σωστά. Έτσι δεν είναι. Μερικές φορές δεν έγινε και μείναμε έτσι στη δύσκολη κατάσταση αυτή, αλλά τώρα εν καιρό τώρα
κρίσεων και της πανδημίας και των οικονομικής κρίσης και του χειμώνα και δεν υπάρχει και άλλο πλοίο, ευτυχώς το κατανόησε το Υπουργείο και βρέθηκε άμεσα λύση. Ξέρετε ποιο πλοίο θα αντικαταστήσει? Κοιτάξτε, είμαστε, διερευνούσαμε την υπόθεση τώρα 3-4 μέρες από την ημέρα πριν μάλλον σταματήσει το κάλυμνος. Ναι. Σήμερα καταλήξαμε, αφού έγινε μια έρευνα, ας πούμε, μια ανείχνευση, ναι, για πλοίο. Το Πάτμο Σταρ που κάνει δρομολόγια προς τη Λέρο, από την Πάτμο προς τη Λειψούς Λέρο, θα εκτελεί 3 δρομολόγια προς τη Σάμο, από Πάτμο προς τη Σάμο, συνδέοντας τους Αρκιούς και το Αγαθονήσι με το Πυθαγόριο, που γίνεται, ας πούμε, η καθημερινότητα, όλες οι εξυπηρετήσεις των κατοίκων με Σάμο και με Πάτμο. Και η κίνηση πάλι, η διακίνηση προς Πειραιά από την Πάτμο και από το αεροδρόμιο της Πάτμου. Είναι μια λύση, εντάξει, όχι να το πω ικανοποιητική όπως του Κάλυμνος, αλλά εν πάση περιπτώσει η λύση σε μεγάλο βαθμό λύνει το θέμα πολύ το... Και η οικογένεια του Πάτμο Σταρ και οι ιδιοκτήτες, έτσι που τους γνωρίζουμε, είναι άνθρωποι αξιόλογοι και χαιρόμαστε που θα συντράμουν και θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς γι' αυτό προτιμούμε εδώ τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι καταλαβαίνουν, έχουν πλήρη επίγνωση των συνθήκων των νησιών, αφού είναι και αυτοί κάτοικοι των νησιών μας. Και η οικογένεια, όπως είπατε, τους γνωρίζω και εξυπηρετούν και αμέσως προσφέρθηκαν, ας πούμε, να εξυπηρετήσουν όταν τους έγινε η πρόταση. Πολύ ωραία. Κύριε Δήμαρχε, τώρα τα παιδάκια, για να ακούσουμε τους φίλους, τα μικρά παιδιά, τα οποία έπρεπε να μπουν στη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης, πώς πήγαν όλο αυτό τον καιρό, αλλά και τώρα που επέστρεψαν στους χώρους? Κοιτάξτε, εντάξει, επειδή είναι λίγα, τα παιδιά είχαν προμηθευτεί τα τάμπλετ και, ναι, λοιπά, και από το Υπουργείο και από ιδιώτες που ενεργήσαμε και έχουν, και εντάξει, καλά, καλά πήγε. Τώρα τα σχολεία, το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο, λειτουργούν κανονικά, λαμβάνοντας τα μέτρα που πρέπει. Εντάξει, τώρα περιμένουμε να δούμε και το... Τι θα γίνει μετά με τα γυμνάσια, λύκεια και τα λοιπά. Ακριβώς. Όμως διάβαζα και για το θέμα βέβαια των εμβολιασμών, κύριε Δήμαρχε, ότι στα νησιά που είναι κάτω των 1.000 ατόμων, κατοίκων, θα γίνει μια φορά δηλαδή η σχετική... Ναι, 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 αυτό είμαι σε επαφή. Με τους εμβολιασμούς. Και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Άμυνας. Γίνεται μια συνεργασία Υπουργείου Υγείας, Άμυνας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ναι, να εμβολιαστούν οι κάτοικοι των νησιών, των μικρών νησιών, και βλέπω τώρα κάτω από 1.000 κατοίκους. Ακριβώς. Εφάπαξ, δηλαδή ανεξαρτήτου ηλικίας, να γίνει εμβολιασμός στο γενικό πληθυσμό. Mm-hmm. Με τις δύο δόσεις, δύο φορές δηλαδή, να επισκεφτούν, ναι, 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 και να μην γίνεται αυτό. Και όντως είναι πολύ σωστό το μέτρο. Γιατί καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο και λίγο επιφυλακτικά το βλέπουν, το είδαν οι κάτοικοι από την αρχή. Αυτό ήθελα τώρα να σας πω. Μου λέγατε πριν ότι αυτό που είπα για τους δημάρχους, ότι δεν το βλέπουν πάντα έτσι. Σίγουρα, κανένα θέμα δεν το βλέπουμε όλοι το ίδιο. Εντάξει, για το συγκεκριμένο, τι λένε οι φίλοι κάτοικοι του Αγαθονησίου? Το περιφερειακό ιατρείο Αγαθονησίου και όλα τα περιφερειακά έχουν οριστεί κέντρα εμβολιασμού. Έχετε μια εικόνα, ποσοστό, πόσοι θέλουν να το κάνουν? Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, έχω ξεκινήσει τη διαδικασία εγώ, επειδή ανεπιφύλακτα τάσσομαι υπέρ του εμβολίου, δεν το συζητώ. Έχω πάρει απόψεις επιστημόνων και λοιπά, οι οποίοι λένε οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιαστείτε, και διαβάζω, εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που τους αρνητές και λοιπά. Δέχομαι την επιστημονική άποψη, που την υποθέτω είναι η πιο έγκυρη και η πιο σοβαρή. Mm-hmm. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, από την αρχή οι κάτοικοι, η πλειοψηφία τους το έδανε επιφυλακτικά. Τώρα όσο βλέπουν γίνονται εμβολιασμοί και τους μιλάμε, ας πούμε, και εμείς με αφίσες, με ενημέρωση κλπ, ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει και προσέρχονται, ας πούμε, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, το μπαίνουν στη λίστα και εκείνοι. Ναι, ναι, και πιστεύω ότι θα είναι αρκετοί οι κάτοικοι που ήδη έχουν συγκεντρωθεί, αρκετοί. Τώρα κάνουμε σήμερα πάλι μια ανακοίνωση
για να καταλήξουμε οριστικά πόσοι ενδιαφέρονται για το εμβόλιο, γιατί τα εμβόλια, όπως ξέρετε, διακινούνται και σε αριθμό ακριβώς και τις ημέρες πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Δεν έχετε ημερομηνία το πότε θα γίνει αυτή η επίσκεψη, θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία του εμβολιασμού? Όχι, όχι, όχι. Θα μας ενημερώσουν, όπως είχα μια επικοινωνία με το Υπουργείο, θα μας ενημερώσουν, θα γίνει ένα πρόγραμμα. Τώρα μας έχει κοινοποιηθεί ο γενικός σχεδιασμός και σε ημερομηνίες που θα μας ειδοποιήσουν, αφού εμείς πρώτα συγκεντρώσουμε τον αριθμό των κατοίκων που επιθυμούν να εμβολιαστούν. Σωστό. Υπάρχει έτσι μια εικόνα περίπου σε ποσοστό, αν είναι η μισή ή παραπάνω? Όχι, εντάξει, για την ώρα. Περίπου από ό,τι έχω μέχρι συγκεντρώσει τα στοιχεία, είναι η μισή περίπου. Ναι, καταλαβαίνουμε, κατανοητό. Εντάξει, μπορεί αργότερα, κύριε Δήμαρχε, όταν θα είναι οι μονοδόσεις, μπορεί να έρθουν και οι υπόλοιποι. Το ξέρω και λένε μερικοί, άσε να εμβολιαστείτε πρώτα για αυτά. Οριμάζει σιγά σιγά η σκέψη. Δίκιο έχει ο κόσμος, γιατί από αυτά που ακούει μπερδεύεται, να το πω. Πάντως, πριν από λίγο διάβαζα σε κάποια εφημερίδα που έγραφε ότι κάποιος ξενοδόχος από την Κρήτη, επειδή ξέρετε, δειλά-δειλά τώρα κάποιοι αρχίζει κάτι να κινείται, προσλήψεις προσωπικού, υπάρχει μια πρώτη εικόνα του τι παίζει στο άνοιγμα της σεζόν, ζητάει να έχουν όλοι οι υπάλληλοι του, οι εργαζόμενοι του, εμβολιαστεί όταν θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όντως και οι Ευρωπαίοι τώρα, οι πρωθυπουργοί που προσπαθούν με το πιστοποιητικό αυτού του εμβολιασμού να μην επισκέπτονται χώρες εάν δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Εγώ το βλέπω πολύ σωστό μέτρο, γιατί εάν εμβολιαστούν και μας έρχονται και η αγορά θα ανοίξει και ο τουρισμός θα κινηθεί με αυτό το θέμα και θα μας έρθουν καθαροί, να το πω έτσι, θα έχουμε εμβολιαστεί κι εμείς. Και όσο να είναι, είναι μέτρο που θα κρατήσει, ας πούμε, σε επίπεδο καλό, ας πούμε, μακριά από τον κορονοϊό τα νησιά μας. Ναι. Μέχρι τότε, βέβαια, εμείς θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας. Να είναι μια καλή χρονιά που να έρθουν σύντομα καλύτερες μέρες για όλους μας, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ το εύχομαι να είμαστε καλά όλοι. Και να είναι μια καλύτερη σεζόν φέτος, ένας καλύτερος χρόνος. Μακάρι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Και να πω, αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώντας τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, πως η επαναλειτουργία των καταστημάτων, αλλά και τα επόμενα βήματα για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, συζητήθηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση που είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνο Μίχαλο, και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Μπρατάκο. Επιπλέον, η επανεκκίνηση της εστίασης βοήθησε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που είχε ο Υπουργός και με τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργο Καβαθά. Οι τηλεδιασκέψεις έγιναν γνωστές μετά από σχετικές αναρτήσεις του Υπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με πληροφορίες ο Υπουργός ζήτησε από τους φορείς υπόμνημα με τις προτάσεις τους για το βιώσιμο άνοιγμα των επιχειρήσεων, ενώ με την ΓΕΣΕΒΕ συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα συζήτηση μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα. Καταλαβαίνετε, οι καταστάσεις πιέζουν, η ανεργία, η ανασφάλεια, κλειστά καταστήματα τόσο καιρό έχουν φέρει πραγματικά έναν πανικό και μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Άνω τελεία, πάμε γρήγορα στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα αμέσως τώρα.